Καλησπέρα και πάλι από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Γιώργο Σταθάκη, τον πρώην Υπουργό, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σταθάκη, καλησπέρα σας. Και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καλησπέρα και εσάς. Κύριε Σταθάκη, ήθελα να σε ρωτήσω. Το Ηράκλειο είναι φιλόξενο. Είστε κι εσείς στο Ηράκλειο. ήθελα να σας ρωτήσω. Το έργο ήταν εθνικό, οπότε. Ανακοινώθηκε πριν από κάποιες μέρες το αναπροσαρμοσμένο πακέτο για την μετάβαση στο πράσινο deal, όπου εμφανίζονται διάφορα ποσά. Δεν ξέρουμε τελικά αν αυτά τα ποσά είναι εκείνα που θα εγκριθούν, αλλά εδώ υπάρχει ένα κεντρικό ερώτημα, το οποίο είναι εάν αυτά τα ποσά, εκτός από την απορρόφησή τους, θα οδηγήσουν και σε κάποιο διαφορετικό μοντέλο. Και για να εξηγούμε, αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι τεχνολογίες έρχονται από κάποιες άλλες χώρες. Σχεδόν τίποτα δεν παράγεται εδώ, ούτε οι στήλες για τη φόρτιση των αυτοκινήτων, ούτε τμήματα των στήλων για τη φόρτιση αυτοκινήτων. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, εσείς τι προτείνετε ώστε ένα κομμάτι αυτού του πακέτου να μετατραπεί και σε εγχώρια προς τη θέμενη αξία εν ώψη της μετάβασης στους στόχους του πράσινου deal? Εμείς λέμε ότι κάτι εξαιρετικά απλό, ότι η πράσινη μετάβαση, η οποία είναι δεδομένη, θα γίνει το 2030, θα παράγουμε 60-70% από ΑΠΕ την ενέργειά μας και ταυτόχρονα μέχρι το 2050 θα έχει ολοκληρωθεί ένας τεράστιος μετασχηματισμός της οικονομίας. Αυτή η πράσινη μετάβαση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Διότι πέρα από την παραγωγή ενέργειας κάθε αυτή, αφορά το μετασχηματισμό της γεωργίας, τη βιομηχανική ανασυγκρότηση, καθώς θα επηρεαστεί πάρα πολύ η βιομηχανία, και φυσικά τον τουρισμό, που θα γίνει ένα μοντέλο πράσινο τουρισμού. Η Ελλάδα έχει τις προϋποθέσεις και κυρίως τις τεχνολογικές δυνατότητες να εμπλακεί σε όλη αυτή τη διαδικασία και να μεταμορφώσει το παραγωγικό της μοντέλο αξιοποιώντας την πράσινη μετάβαση. Αυτό σημαίνει χρηματοδότηση, θεσμικές μεταρρυθμίσεις και στήριξη των παραγωγικών, παύλα τεχνολογικών δυνάμεων που θα κάνουν αυτή την αλλαγή. Στις 8 Ιουνίου η χώρα ήταν η πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες που δεν έβαλε καθόλου στον ενεργειακό λογαριασμό της τις λιγνητικές μονάδες. Το σύνολο του ρεύματος δηλαδή που πουλήθηκε στη χώρα δεν παράχθηκε από λιγνητικές μονάδες. Υπήρξε μία κριτική προς την κυβέρνηση εν ώψη του μπροστοβαρούς του προγράμματος της απολιγνητοποίησης ότι ένας τέτοιος εμπροστοβαρής χαρακτήρας θέτει σε κίνδυνο την ευστάθεια του συστήματος. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί η τόσο γρήγορη απεξάρτηση από το λιγνίτη? Νομίζω ότι η διαμάχη αφορά ουσιαστικά μία μονάδα, την Πτολεμαΐδα 5. Μια καινούρια λιγνητική μονάδα, η οποία θα μπει στην παραγωγή το 22. Μέχρι το 28, και στο παρόν σχέδιο της κυβέρνησης και στο σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης, η υπόλοιπη λιγνητική παραγωγή θα έφευγε. Συμπλην ένα χρόνο. Το πρόβλημα για την Ελλάδα είναι απλό. Η απάντηση είναι η ανάπτυξη των ΑΠΕ. Το αν θα φύγει η Πτολεμαΐδα 5... Οι ΑΠΕ όμως δεν παράγουν αλλά μετά... χρειαστεί να φύγει... Οι ΑΠΕ όμως, κύριε Σταθάκη, μετά τις 6 το απόγευμα δεν παράγουν, γιατί δεν έχουμε αποθήκευση και δεν υπάρχουν αρκετά αέρια. Και αυτό έρχομαι σε αυτό το σημείο.
για να διώξουμε την Πτολεμαΐδα 5 πρέπει να φτιάξουμε 2 με 3 μονάδες φυσικού αερίου. Αυτό είναι ένα δίλημα. Προσωπικά είμαι υπέρ του να λειτουργήσει μέχρι το 38 η Πτολεμαΐδα 5 όπως στη Γερμανία, αντί να πάμε να επενδύσουμε σε 3 καινούργιες μονάδες φυσικού αερίου που θα αποσυρθούν και αυτές κατά πάσα πιθανότητα το 2040. Άρα εσείς δεν θεωρείτε ότι εάν μείνει η Πτολεμαΐδα 5 θα υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα ευστάθειας του συστήματος με βάση την παρούσα ζήτηση όπως εμφανίζεται τώρα? Όχι, διότι θα προσθεθεί de facto μία υποκατασκευή μονάδα φυσικού αερίου και ταυτόχρονα, καθώς πλησιάζουμε στο 2030, το σύστημα των ΑΠΕ δεν θα αναπτύσσεται μόνο ποσοτικά, θα αποκτά και μορφές αποθήκευσης στο ίδιο. Άρα θα σταθεροποιεί το σύστημα. Μια και είστε τώρα στην Κρήτη, ήθελα να μου πείτε και ορισμένα πράγματα. Είχατε ξεκινήσει κάποια πράγματα όταν ήσασταν στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την ιδιοπαραγωγή ρεύματος στις μικρότερες περιοχές της χώρας. Βλέπε νησιά κλπ. Σε αυτή την κατεύθυνση τι πρέπει να γίνει? Εμείς είχαμε ξεκινήσει τα πιλωτικά προγράμματα για να γίνουν 7 νησιά, 100% ΑΠΕ, με αποθήκευση. Το μοντέλο δηλαδή μιας απόλυτα καθαρής πράσινης ανάπτυξης. Αυτό το έχουμε ενισχύσει και με ένα δεύτερο θεσμό, ο οποίος τώρα στη συγκυρία της αντιπαράθεσης για τις ΑΠΕ αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία και αυτές είναι οι ενεργειακές κοινότητες. Άρα όλοι μπορούν εν δυνάμει να γίνουν παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ. Μικρές κοινότητες, ομάδες ιδιωτών, δήμοι και ούτω καθεξής, σε ένα αποκεντρωμένο μοντέλο πράσινης μετάβασης. Άρα και τα δύο ισχύουν και τα πράσινα νησιά μπορούν να αποκτήσουν μοντέλο 100% ΑΠΕ και τα μεγάλες, μη μεγάλες ενότητες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία που είναι πιο τοπικά, πιο αποκεντρωμένα και πιο δημοκρατικά για να έχουμε μια γρήγορη μετάβαση όπως όλοι θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταθάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ.